Αντιλαμβάνεστε καταρχήν ότι παρακολουθούμε με αγωνία τα όσα διαδραματίζονται. Φαίνεται ότι το μέλλον των παιδιών δεν το σκέφτονται να πω κανένα σχεδόν εκτός από τους γονείς τους. Εμείς δεν μπορούμε να αφήσουμε το μέλλον των παιδιών μας και κυρίως των περιόφητων να παιχτεί στην τύχη. Έτσι, εντός της ημέρας, εντός ολίγου, θα πάρετε μια ανακοίνωση από κοντά μας, η οποία θα δείχνει την πρώτη μας τοποθέτηση και αντίδραση στο τι θα ζητήσουμε για το όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση. Τι θα ζητήσετε εσείς, δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, τι θα ζητήσετε? Θα την δείτε σε λίγο. Δεν θέλω να τοποθετηθώ πριν να κυκλοφορήσει η ανακοίνωση. Ναι. Σε λίγη ώρα θα είναι κοντά σας σε όλους. Εμείς με σοβαρότητα θα κάνουμε μια εισήγηση και μια πρόταση, γιατί πρέπει να διασφαλίσουμε τα παιδιά μας. Από εκεί και πέρα, όταν θα βγει η ανακοίνωση, θα μιλήσουμε με αυτούς που πρέπει να μιλήσουμε για να δούμε πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα. Όσον αφορά την απόφαση μας να πάμε σε νομικό σύμβουλο, είναι διότι θεωρούμε ότι πιθανότατα κάποια από τα μέτρα των εκπαιδευτικών που έχουν πάρει και πλήττουν τους μαθητές να μην κινούνται και ακριβώς προς την νόμιμη όδο. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, θεωρείτε ότι οι γονείς είναι σε μια μερική ρήξη με τους εκπαιδευτικούς, διότι... Όχι, οι γονείς δεν είναι σε καμία ρήξη για κανένα. Οι γονείς στηρίζουν τον μάχη με τους εκπαιδευτικούς. Οι γονείς πάνε στα σχολεία με τους συνδέσμους γονείων και είναι στο πλευρό των εκπαιδευτικών. Αυτό το οποίο όμως είναι υποχρεωμένο να κάνουν οι οργανωμένοι γονείς και ιδίως η πενκύπρια συνομοσπονδία είναι να διασφαλίσει τα δικαιώματα των μαθητών. Και ίσως εδώ είναι που μπορεί να βγαίνει η οποιαδήποτε διαφωνία, είτε λόγω διαφορετικών χειρισμών, είτε λόγω διαφορετικών απόψεων. Πιστεύετε ότι... Ναι, παρακαλώ. Ναι, πέστε. Πιστεύετε ότι εδώ που έχουμε φτάσει και στο παρακάτι, ότι υπάρχει περιθώριο, ένα παράθυρο διαλόγου, διότι βλέπουμε οι πλευρές, κάθε μία υποστηρίζει το δικό της, νερό στο κρασί δεν μπαίνει, άρα θα πρέπει κάτι να κάνετε κι εσείς, κάποια παρέμβαση. Κοιτάξτε, αν δεν υπάρχει περιθώριο διαλόγου, σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν τα σχολεία, αγαπητέ. Εσείς βλέπετε ότι μπορεί να λειτουργήσουν? Δεν σας έχω ακούσει από λόγου. Λέω, εσείς βλέπετε με τα δεδομένα που υπάρχουν ότι μπορεί είναι εφικτό να χτυπήσει το κουδούνι μια εβδομάδα? Με την υπάρχουσα κατάσταση που υπάρχει, όχι. Δεν βλέπω ότι μπορούν να λειτουργήσουν και να λειτουργήσουν σωστά. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει όλοι να σκεφτούμε. Και κυρίως να σκεφτούμε τους μαθητές. Δεν μπορούμε να παίξουμε το μέλλον των τελειόφιλων μαθητών που θα πτώσουν εξετάσεις για τα πανεπιστήμια στην οποιαδήποτε διαφορά του Υπουργείου Παιδείας με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Θα πρέπει να σκεφτούμε τους μαθητές και με κάθε σοβαρότητα να βάλουμε ό,τι νερό στο κρασί μας και να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις τουλάχιστον προσωρινές για να μπορέσει να ξεκινήσει αυτή η σχολική χρονιά. Λοιπόν, εμείς θα περιμένουμε να δούμε και την ανακοίνωση που θα βγάλετε και θα έχουμε ευκαιρία να το ξαναπούμε, αγαπητέ Πρόεδρε. Εύχομαι καλημέρα, καλή συνέχεια και για τον καλό των παιδιών μας, βέβαια, να πριτανεύσει η λογική και να βρούμε λύσεις ούτως ώστε να ξεκινήσει η νέα χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά, φίλες και φίλοι, έχουν θέσει.